Μπες στο mylogotshirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Να δώσω τα συγχαρητήρια μου στην Ομόνια. Δίκαιη νίκη. Δεν υπάρχει θέμα αμφιβολίας ή αμφισβήτησης στο πόσο δικαιούταν η Ομόνια την νίκη. Εγώ θα τη χαρακτηρίσω την εμφάνιση μας ως εμφάνιση ντροπής, για να εξηγήσω γιατί. Διότι όταν έρχεσαι σε έναν ουσιαστικά τελικό που με το να κερδίζεις πηγαίνεις σε ένα Final Four κυπέλλου και χάνεις από τα 40 λεπτά τα 39,5 να είσαι πίσω στο σκορ, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για οτιδήποτε άλλο εκτός από εμφάνιση ντροπής. Για μένα ήταν απόλυτα φυσιολογικό η εικόνα που δείξαμε. Τα προβλήματα που έχουμε και καθημερινότητα ως ομάδα σίγουρα δεν είναι για ομάδα που μπορεί να χαρακτηριστική επαγγελματική. Και επειδή μου αρέσει να αναλαμβάνω τις ευθύνες μου ως προπονητής, το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν και το τελευταίο μου παιχνίδι ως προπονητής του ΑΠΟΕΛ. Όποιος διανοηθεί να κατηγορήσει τους παίχτες του ΑΠΟΕΛ, θα ανοίξω το στόμα μου. Όποιος διανοηθεί, και το ξανατονίζω, να κατηγορήσει τους συγκεκριμένους καλαθοσφαιριστές, θα ανοίξω το στόμα μου. Εγώ θα σεβαστώ απόλυτα τη διοίκηση που με έφερε εδώ. Σε καμία περίπτωση, μάλλον να το πω διαφορετικά, θα τα κρατήσω για τον εαυτό μου όλα αυτά που έζησα τους 3-4 μήνες που είμαι εδώ. Ο πρώτος υπεύθυνος φυσικά είναι ο προπονητής, όπως όταν είχα έρθει στην ομάδα και η ομάδα έκανε το σερίν, τα εύσημα πήγαιναν και στον προπονητή. Τώρα η μεγαλύτερη ευθύνη ανήκει στον προπονητή. Επαναλαμβάνω, να μην διανοηθεί ή να τολμήσει κανένας να μιλήσει για τους παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Όποιος έχει το θράσος να μιλήσει για τους παίχτες του ΑΠΟΕΛ, να έρθει κάθε μέρα στην προπόνηση. Τίποτε άλλο. Ακόμα μια φορά συγχαρητήρια στο φίλο τον Νικόλα. Αν είναι επιτυχία στην Ομόνια. Της εύχομαι ό,τι καλύτερο στο Final Four. Αυτή τη στιγμή, χωρίς υπερβολή, τα αποτελέσματα της δεν είναι καθόλου τυχαία. Παίζει έναν πολύ ωραίο μπάσκετ, μοντέρνο μπάσκετ, που δυστυχώς εμείς τουλάχιστον σήμερα δεν μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε. Θα δώσω τα συγχαρητήριά μου στην ομάδα της Ομόνιας. Να συμφωνήσω με τον Κώστα Κωνσταντινίδη ότι δεν είναι καθόλου τυχαία τα αποτελέσματα αυτής της ομάδας. Φαίνεται ότι είναι πολύ δουλεμένη, παίζει όμορφο μπάσκετ. Αυτό προσπαθούσαμε να κάνουμε και εμείς. Και όταν είχαμε αρχίσει αυτή την προσπάθεια εδώ στο ΑΠΟΕΛ, προσπάθησαμε να παίξουμε αυτό το όμορφο και μοντέρνο μπάσκετ. Δυστυχώς η εικόνα που δείχνουμε στα τελευταία μας και ιδιαίτερα σήμερα δεν αντικατοπτρίζει το σύλλογο. Από εκεί και πέρα οι παίχτες δώσαμε τουλάχιστον, προσπαθήσαμε για το καλύτερο. Μήπως δεν είμαστε συγκεντρωμένοι, μήπως τα προβλήματα, όλα αυτά είναι δικαιολογίες. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Ξανά συγχαρητήρια στην ομάδα της Ομόνιας και στον Κώστο Νικόλα. Αυτά. Ευχαριστώ. Καταρχήν να ευχαριστήσω το φίλο μου, coach και παλιό μου συμπαίχτη Τόνι για τα όμορφα λόγια που έχει πει για την ομάδα μου και για το πρόσωπό μου. Είναι τιμή, θα έλεγα, ο καλύτερος προπονητής τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια στην Κύπρο να μιλάμε τέτοια κολακευτικά λόγια, κυρίως για τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας μου. Εμείς ήρθαμε σήμερα στο παιχνίδι μέσα από ένα, πώς να το πω, με εξαιρετική ψυχολογία, μετά από συνεχόμενες νίκες, και είχα απλά πει στα παιδιά πριν αρχίσει το παιχνίδι ότι χθες προσπάθησα να κοιμηθώ το βράδυ και αποφάσισα ότι δεν θα κοιμηθώ, διότι δεν θέλω να
να ζω όνειρα, θέλω να μείνω ξύπνιος για να μπορέσω να κάνω αναμνήσεις μαζί με την ομάδα μου και τους παίχτες μου. Αυτό είπα στα παιδιά, ότι απόψε είναι ευκαιρία να κάνουν αναμνήσεις για να έχουν στο μέλλον να λένε. Και μπήκα μέσα στο γήπεδο από το πρώτο δευτερόλεπτο. Θεωρώ ότι ήταν καλύτερη η ομάδα μας και διαχειρίστηκαν το παιχνίδι εξαιρετικά, θα έλεγα. Όσες φορές ο ΑΠΟΕΛ προσπάθησε να κάνει κάτι για να μας βάλει πίεση. Από εκεί και πέρα, να ευχηθώ καλή συνέχεια στο φίλο Τόνι και στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ και θα τα πούμε στο Final Four. Ευχαριστώ. I just want to say we've been practicing hard all season, and you know, to come out and play for like we played for 40 minutes, I'm really proud of our team. I'm really proud of how we played and how we locked in and focused and played defense the whole time and rebound. That's most important. We can't win without playing defense and rebounding. And I'm excited to go to the Final Four. Looking forward to playing in my first Final Four. It's my rookie season, so looking forward to it.